Είπατε, υπάρχουν κάποια θέματα όπως το θέμα των αγροτών που οι κωδικοί 37 και 38 δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, παρόλο που το αρχείο από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν τις προηγούμενες μέρες, αύριο την προηγούμενη εβδομάδα στην ΑΔΕ. Την απόφαση για παράταση θα τη βγάλετε αύριο? Την απόφαση δεν θα τη βγάλουμε αύριο. Περιμένουμε να δούμε καταρχήν αν είναι η παράταση απαραίτητη. Έχει γίνει κάποιο έγγραφο στην ΑΔΕ, στην οποία ζητάμε να μας πούνε τι προβλήματα υπάρχουν. Αν χρειάζεται η παράταση, επίσης και στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Κυρία Παπανάτσιου, θα μας πούνε δηλαδή τα προβλήματα, ναι, και από εκεί και μετά θα εκτιμήσουμε. Σύμφωνοι. Αλλά και θα δούμε και πόσες μέρες είναι απαραίτητες να δοθούν. Αυτό ήθελα να πω. Οι φοροτεχνικοί βάζουν το θέμα και το πάνε μέχρι 26 του μήνα, δηλαδή μέχρι το τέλος του άλλου μήνα, ώστε η πρώτη δόση έτσι κι αλλιώς να πληρωθεί στο τέλος του μήνα. Μιλάμε για τέτοιο μεγάλο χρονικό διάστημα? Γιατί υπάρχουν και οι θεσμοί που είχαν βάλει και πέρυσι το όριο των 15 ημερών μόνο. Εμένα μου φαίνεται πολύ το 26 του μήνα, μου φαίνεται πολύ. Αν όμως οι υπηρεσίες εκτιμήσουν ότι για να ολοκληρωθούν φυσιολογικά οι φορολογικές δηλώσεις χωρίς να έχουμε προβλήματα και μου προτείνουν το χρόνο αυτό, από εκεί και μετά πότε θα το ξέρουμε, θα το αυτό, κυρία Παπανάτσιου, θα δούμε αν χρειάζεται. Πότε θα ανακοινωθεί, πότε θα το ξέρουμε? Μέχρι αύριο θα το ξέρουμε. Ωραία. Αύριο θα το ξέρουμε. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να είναι πολλές ημέρες η παράταση και σίγουρα θα είναι μόνο μία παράταση. Δεν θα έχουμε δεύτερη. Για την ηλεκτρονική υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, να μην πηγαίνει δηλαδή ο κόσμος στην εφορία, όπως ακούσαμε προηγουμένως, για κάποιον φορολογούμενο. Ενώ υπάρχει εφαρμογή, δεν είναι προσυμπληρωμένα τα στοιχεία των μισθωτών και συνταξιούχων και χρειάζεται να τα βάλει κάποιος μόνος του, αλλά σε αυτή την προϋπόθεση πρέπει να πάμε δικαιολογητικά στην εφορία. Πότε θα ανοίξει αυτή η ηλεκτρονική εφαρμογή, πότε θα είναι προσυμπληρωμένα αυτά τα στοιχεία? Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με την ανεξάρτητη αρχή. Για να δούμε αν μπορούμε να το έχουμε και στο κομμάτι της παράτασης. Νομίζω ότι πέρσι το είχαν ετοιμάσει και στην παράταση υπήρχε και η τροποποιητική και μπορούσαν να την υποβάλουν. Μάλιστα. Πείτε μας, η εγκύκλειος για τα ανασφάλιστα οχήματα... Αυτή τη στιγμή δεν την έχω την πληροφορία δηλαδή. Μάλιστα. Για τα ανασφάλιστα οχήματα η εγκύκλειος πότε θα εκδοθεί, για να μπορεί ο κόσμος να τα ασφαλίσει και να προλάβει μέχρι 14? Ναι, ήδη την έχω υπογράψει, πιστεύω να πάρει ΦΕΚ σήμερα. Έχει υπογραφεί από την Παρασκευή. Από αύριο δηλαδή μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει και να ασφαλίσει. Και συγχρόνως, όχι, συγχρόνως έχει ανοίξει το σύστημα. Μπορούσαν να ασφαλίζονται από την πρώτη μέρα που δώσαμε την παράταση. Ήταν μπλοκαρισμένο, γιατί ήταν αυτή που έπρεπε να πληρωθεί σύμφωνα με ό,τι ίσχυε. Πρώτα να πληρωθεί το παράβολο και συνέχεια να πάνε το ασφαλίσουν γιατί δεν ξεκλείδωνε. Χρειαζόταν η εγκύκλειος. Από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση για την παράταση, ξεκλειδώθηκε το σύστημα, ήδη ασφαλίζονται. Είναι από την προηγούμενη εβδομάδα ασφαλίζονται όσοι θέλουν να ασφαλιστούν. Ανοίχτηκε το σύστημα. Εκείνο που δεν έχει γίνει ακόμη είναι η διαγραφή των παραβόλων από το σύστημα και παρόλα αυτά θα τα βλέπουν αυτή τη στιγμή στην προσωποποιημένη πληροφόρηση. Μάλιστα. Να δούμε λίγο, κυρία Παπανάτσιου, το θέμα του επιδόματος. Αυτό θα το δούμε σε λίγες... Να σας πω λίγο. Ναι, ναι. Αυτό θα το δούμε σε λίγες μέρες σε τροπολογία στη Βουλή, που εκεί θα επιστραφούν, θα υπάρχει η επιστροφή των παραβόλων σε όσους καταλογίστηκαν. Και εκτός από αυτό θα δούμε και μια αλλαγή στα παράβολα. Δηλαδή, να σας το πω τώρα, επειδή είναι έτοιμη η απόφαση, ναι, η τροπολογία... Θα είναι 100 ευρώ για τα δίτροχα κάτω από 250 κυβικά. 150 θα είναι μέχρι για όλα τα υπόλοιπα δίτροχα. 200 ευρώ θα είναι για τα αυτοκίνητα κάτω από 1000 κυβικά και 250 για τα υπόλοιπα οχήματα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο επίδομα θέρμανσης. Τέλος Ιουνίου 30 ισχύει, θα πληρωθεί? 30 Ιουνίου ισχύει και μάλιστα έχουμε υπερβεί και ένα ποσό από το ποσό που είχαμε προγραμματίσει.
Παρόλα αυτά, θα πληρωθεί όλο το ποσό, δεν θα γίνει καμία περικοπή. Να δούμε λίγο το πλεόνασμα, να δούμε πώς πάνε τα έσοδα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Έχουμε κάποια πληροφορία σε σχέση με αυτό? Ναι, για το πρώτο πεντάμηνο έχουμε 17,9 δις, είμαστε 240 εκατομμύρια πάνω, περίπου 1,27% πάνω από τον προϋπολογισμό, από τους στόχους του προϋπολογισμού. Μάλιστα. Αυτό πιστεύουμε τώρα και με τις φορολογικές δηλώσεις ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Ναι. Αυτό οφείλεται με την υπερφορολόγηση, πάει ζήτηση στους φόρους αντί στην αγορά όμως, θα περίμενε κάποιος. Ναι, εντάξει. Να διοχετεύεται. Κοιτάξτε, να δείτε, ένα άλλο θέμα. Επειδή πλέον και μετά την, μετά την αξιολόγηση θα έχουμε και την σημάδια ανάπτυξης και το καλοκαίρι με τον τουρισμό, πιστεύουμε ότι όλα θα είναι καλύτερα. Ήδη φάνηκε και με το κομμάτι της εργασίας που για πρώτη φορά έχουμε αρκετό κόσμο. Αυτές οι εφορμές που διαβάσαμε ότι θα πάμε στα νησιά, που θα γίνονται στα νησιά, πώς υπάρχει, ακούσαμε για κάποιο έτσι μυστικό σχέδιο, θα πηγαίνουν, θα μαθαίνουν οι εφοριακοί που θα είναι προφυλαγμένοι, λέει, πολεμικές τέχνες. Δύο ώρες πριν και τα λοιπά. Πώς το σχέδιο, πώς το βλέπετε αυτό? Ναι, νομίζω ότι και τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει, αλλά και φέτος η ΑΔΕ έχει κάνει τον σχεδιασμό της και θα μπορέσουμε να γίνουν οι έλεγχοι που πρέπει, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δυστυχώς στα νησιά μας, παρόλο που κατακλείζονται από τους τουρίστες, η φοροδιαφυγή με τις καταγγελίες. Δεν έχει αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα με τα POS. Πείτε μας πώς έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση των POS. Ναι, POS, αν είσαστε ικανοποιημένοι εσείς και τις αντιδράσεις βεβαίως που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα. Έχει περιοριστεί σημαντικά. Δηλαδή με τη χρήση του πλαστικού χρήματος πραγματικά έχουμε περιορισμό της φοροδιαφυγής. Ναι, αν έχετε πληροφόρηση καταρχήν, πώς πάνε αυτή η ιστορία με τα POS? Δηλαδή κάποιες κατηγορίες είναι υποχρεωμένοι μέχρι τέλος του μήνα, του άλλου μήνα να τέλειωνε, να βάλουν όλοι. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα, καθώς αντιδρούνε, καθώς βάζουν ζητήματα νομικά. Πάρα Συμβούλιο Επικρατείας κλπ. Ναι, κάποιοι έχουν βάλει ζητήματα νομικά. Από εκεί και πέρα όμως θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούσαμε να εξαιρέσουμε τις κατηγορίες των δικηγόρων, για παράδειγμα, από τα POS και να αναγκάζουμε ένα μικρό μάγαζο να βάλει POS. Η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών. Σε καμιά περίπτωση. Η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών. Η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με το τάξις είναι το επόμενο βήμα που πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει, όχι για όλες τις κατηγορίες όμως των ταμιακών μηχανών. Σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει για κάποιες κατηγορίες που θεωρούμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Όπως? Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλήξει κατηγορίες, αλλά μπορούμε να ξέρουμε όλοι περίπου σε ποιες κατηγορίες είναι εκείνες που... Και αυτό πότε τουλάχιστον θα γίνει? Για το καλοκαίρι, ξέρουμε. Θα γίνει, λέει, τώρα μέσα στο καλοκαίρι η διασύνδεση αυτή. Η εστίαση βασικά είναι από τα κομμάτια εκείνα που θεωρούμε ότι είναι το μεγαλύτερο. Ωραία. Θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι? Μέσα στο καλοκαίρι όχι, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Από το Σεπτέμβριο και μετά υπολογίζουμε να ξεκινήσει η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Να πάμε σε ένα ακόμα θέμα. Να τελειώσουμε λίγο πέρα σε σχέση με το πλαστικό χρήμα. Πρώτα ηλεκτρονική τιμολόγηση και μετά σιγά σιγά θα προχωρήσουμε και στην διασύνδεση των ταμιακών μηχανών. Ο κόσμος έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί το πλαστικό χρήμα για να χτίσει το αφορολόγητο. Ναι. Είχατε πει και υπάρχει και στο νομοσχέδιο, στην νομοθετική ρύθμιση, ότι θα έβλεπε ο κόσμος μπαίνοντας στο λογαριασμό του στο TaxisNet τι λεφτά έχει ξοδέψει με πλαστικό χρήμα τους, ώστε να κάνει και τις ανάλογες κινήσεις που χρειάζονται για να μην μείνει, δηλαδή για να χτίσει εγκαίρως το αφορολόγητο. Αυτή η εφαρμογή δεν έχει υπάρξει ακόμα και δεύτερον, κανείς σχεδόν δεν κρατάει αποδείξεις. Πότε θα βλέπει ο κόσμος τι ξοδεύει? Οι τράπεζες έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν. Ναι, οι τράπεζες το δίνουν στοιχείο. Αλλά ο νόμος λέει ότι το βλέπει στο TaxisNet. Από πότε, κυρία Παπανάτσου, θα το βλέπει ο κόσμος? Λοιπόν, καταρχήν από τις τράπεζες έχουν το στοιχείο και νομίζω ότι από εκεί μπορούν οι φορολογούμενοι να βλέπουν αν έχουν καλύψει το ποσό ή όχι. Αλλά ο νόμος λέει ότι θα το βλέπει στο λογαριασμό του. Στο τάξης,
Ναι, ναι. Κάποια στιγμή αργότερα θα το βλέπει και στο Texas, ναι. Φέτος, σίγουρα, φέτος, σίγουρα λέει, αυτή τη συγγνώμη, στιγμή πριν, με τη συνάντηση... πριν τελειώσει ο χρόνος θα το δει δηλαδή ο κόσμος, ο φορολογούμενος στο Texas. Σίγουρα θα το δει πριν τελειώσει ο χρόνος. Σίγουρα θα το δει πριν τελειώσει ο χρόνος. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και κάποια προβλήματα για την χρήση της κάρτας σε κάποιους πολίτες που υπήρχε κατάσχεση του λογαριασμού τους και υπήρχε ένα ζήτημα με τις τράπεζες. Στη συνάντηση που είχαμε με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στο Υπουργείο μας στις 15 έκτου για κάποια άλλα θέματα συζητήσαμε και αυτό και ήδη τρεις τράπεζες έχουν έτοιμη τη δυνατότητα να μπορούν εκείνοι να χρησιμοποιούν και την κάρτα για το ποσό του ακατάσχετου τα 1250. Και οι άλλες δύο τράπεζες είναι έτοιμες το επόμενο διάστημα να δώσουν και εκείνες το δικαίωμα. Μάλιστα. Να χρησιμοποιήσουν την κάρτα και οι άλλοι πολίτες. Υπουργέ, δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν κάτι, αλλά ναι. Βασικό ζήτημα επίσης που θέλω την εικόνα που έχετε είναι το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων και των κατασχέσεων. Πού βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, πώς προχωράει το Υπουργείο σε αυτή την κατεύθυνση. Και αν μπορεί να ξαναγίνει η ρύθμιση εκατοδόσεων. Η ρύθμιση των 100 δόσεων για το Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξαναγίνει και θα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Μόνο το Υπουργείο Εργασίας έχει αναγγείλει κάτι τέτοιο. Σε εμάς οι 100 δόσεις, όσοι έχουν τις 100 δόσεις, θα πρέπει να το προσέξουν και να είναι συνεπείς. Από εκεί και πέρα με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να ενταχθούν μέχρι και τις 120 δόσεις όσοι έχουν τις προϋποθέσεις. Είχατε πει όμως κάτι άλλο, κύριε Παπανάτση. Ναι, είχατε πει ότι όσοι έχουν μικρό ποσά... Ναι, όταν τελειώσει... Είχατε πει, όταν τελειώσει ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, όταν ολοκληρωθεί, από εκεί και μετά θα δούμε τι υπόλοιπο θα έχουμε και εμείς σαν Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε τι μέτρα θα πάρουμε. Είχατε πει κάτι άλλο που δεν συνδέεται με τον εξοδικαστικό συμβασμό. Τότε που παρουσιάζετε τους οφειλέτες στο δημόσιο, που φαινόταν ότι τα 2/3 του κόσμου χρωστάει μέχρι 1.000 ή 2.000 ευρώ, είχατε πει ότι όσοι χρωστούν μέχρι 3.000 ευρώ. Εξετάζεται τη δυνατότητα, την περίπτωση να έχουμε 36 δόσεις για να εξοφληθούν αυτές οι οφειλές. Αυτό παίζει, υπάρχει σαν προοπτική. Ναι, όλα μπορεί να τα δούμε, αλλά πρώτα θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Να δούμε τα αποτελέσματα από εκεί, να δούμε τι θα απομείνει και μετά να δούμε τι μέτρα θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς όπως και το Υπουργείο Εργασίας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να πληρώσει τα... Σωστό, αλλά ο εξοδικαστικός συμβασμός αφορά οφειλές πάνω από 20.000, αφορά επιχειρήσεις. Ο υπόλοιπος κόσμος πώς μπορεί να συνδέεται με τον εξοδικαστικό συμβασμό για να εξοφλήσει αυτά τα λίγα ποσά που χρωστάει στην εφορία. Ναι, κάποιοι που είναι επιτεδευματίες μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό συμβασμό. Δηλαδή, μπορεί το ποσό στην εφορία να είναι 3.000 μαζί με τα ασφαλιστικά ταμεία και την τράπεζα να είναι πάνω από 20.000. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Άρα, να περιμένουμε πρώτα λίγο, να δούμε τι θα γίνει, ποιοι θα ενταχθούν και από εκεί και μετά τι θα απομείνει, να δούμε και εμείς σαν Υπουργείο τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Αλλά προς το παρόν είναι οι 12 και οι 24 δόσεις. Σε σχέση με τον ΕΜΦΙΑ, από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή φέτος, λέει, ούτε και στον αριθμό των δόσεων, ούτε και στο πώς θα διαμορφωθεί η υποχρέωση των φορολογούμενων, των ιδιοκτητών ακινήτων. Δηλαδή θα ισχύσουν ακριβώς τα ίδια με πέρυσι, έτσι δεν είναι, ή υπάρχει κάτι άλλο? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο ΕΜΦΙΑ θα βγει όπως και πέρσι. Τουλάχιστον οι πολίτες να ξέρουν, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο καλύτερο, να ξέρουν ότι να είναι κάτι σταθερό δηλαδή και να μπορούν να το αντιμετωπίσουν, να το προϋπολογίσουν και οι ίδιοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο είναι οι δεσμεύσεις μας, γιατί η στρατηγική ήταν να υπάρξει κλιμάκωση των επιβαρύσεων, έτσι δεν είναι? Από τα χαμηλά προς τα ψηλά κλπ. Ναι, αυτό θα υπάρξει. Αυτό θα υπάρξει, αλλά όχι για φέτος. Όχι για φέτος. Θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Και υπάρχει και η δέσμευση από το 21 και μετά. Του χρόνου δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποιες αλλαγές στον ΕΜΦΙΑ. Εκεί θα έχουμε τον περιορισμό. Αυτό είναι από το 21 και μετά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Θα πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα την ολοκλήρωση
των αντικειμενικών με τις εμπορικές, κάτι που μάλιστα έχουμε δεσμευθεί. Που αν αυτό θα είναι μετά, μέχρι το τέλος του έτους. Θα την έχουμε αυτή την ευθυγράμμιση μέχρι το τέλος ναι, του έτους. Η δέσμευση είναι μέχρι τέλος του έτους. Εντάξει, προχωράμε εμείς, τουλάχιστον ό,τι αφορά το Υπουργείο μας, έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία των επιτροπών, έχουμε ζητήσει τεχνική βοήθεια για να πάρουμε την τεχνογνωσία. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε σε μια εποχή που οι εμπορικές αξίες με τις αντικειμενικές έχουν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ένα κίνητο μπορεί να πωλείται στην ίδια περιοχή με πάρα πολύ μικρή αξία, επειδή ο ιδιοκτήτης έχει μεγάλη ανάγκη και σε καιρό κρίσης. Και αντίστοιχα, κάποιος που το πολύ χωρίς να έχει την ίδια ανάγκη, μπορεί να το έχει δώσει σε πολύ μεγαλύτερη τιμή. Κυρία Υφυπουργέ, βλέποντας την λίστα που υπάρχει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, διαπιστώνει κάποιος ότι η πλειονότητα των ακινήτων πωλείται και μάλιστα με μεγάλες διαφορές πολύ κάτω από τις αντικειμενικές τιμές. Μπορεί να είναι ένα στοιχείο αυτό, δεν ξέρω αν κρύβεται κάτι άλλο, αν κρύβεται δηλαδή μαύρο χρήμα, συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Ακριβώς, αυτό θα έλεγα και εγώ. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Δηλαδή, εσάς σας φαίνονται οι τιμές αυτές ότι είναι πραγματικές. Με ποιο τρόπο όμως μπορείτε να παρέμβετε? Διότι αν κρύβεται, αν και εσείς λοιπόν έχετε αυτή την υπόνοια ότι μπορεί να είναι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, δεν μπορεί απλά να το επισημαίνετε. Πρέπει να υπάρχει κάποια λύση. Όχι, δεν το επισημαίνω. Σε όλες αυτές τις συναλλαγές γίνεται επανεξέταση. Μάλιστα. Γίνεται επανεξέταση. Οι δόσεις μένουν 4 για τον έμφυα. Η διεύθυνση κάνει τους ελέγχους στο αρμόδιο τμήμα μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα. Οι δόσεις είναι 4 για τον έμφυα ή παίρνουμε και Γενάρη? Τους φόρους που πρέπει. Θα το συζητήσουμε και για την Πέμπτη, για το Γενάρη. Ακόμη δεν το έχουμε καταλήξει, αλλά είναι προς αυτή την κατεύθυνση να έχουμε και την Πέμπτη το Γενάρη. Να μην ζοριστεί και πολύ ο κόσμος, γιατί άμα είναι 4 δόσεις, ναι, πέφτουν και τέλη και πληροφορία στο χειμώνα. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Θα παραμείνεις όμως, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Διότι έχεις να μας μιλήσεις και για τα POS, την προσφυγή η οποία έχει γίνει. Και πώς είναι προετοιμασμένος και ο κόσμος αγοράζει για να...